Αποκάλυψης κεφάλαιων 21 Και είδον ουρανών και και γιν και νήν. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Και η θάλασσα ουκ στην έτη. Και εγώ Ιωάννης είδον την πόλην την Αγίαν, η Ιερουσαλήμ και νυν, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το αντρί αυτής και οίκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λεγούση. Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και σκηνώσει με ταυτόν, και αυτοί λαοί αυτού έσονται, και αυτό ο Θεό έστε με ταυτόν, Θεό αυτών, και εξαλείψει ο Θεό παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατο ούτε, έστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνο, ουκ έτη. Ότι τα πρώτα απίλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, Ιδού, και να πάντα πιό. Και λέγει μη, γράψον, ότι ούτε οι λόγοι αληθινοί και πιστοί εσύ. Και είπε μη, γέγονε, εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Εγώ το διψόντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν ο νικόν κληρονομήσει πάντα, και έσω με αυτό Θεός, και αυτός έστε μη ο Υιός. Δηλείς δε και απίστης, και ευδελιγμένης, και φωνεύσει και πόρνης, και φαρμακεύσει και ειδωλολάτρες, και πάση της ψευδέσει, το μέρος Αυτόν εν τη λίμνη τικαιωμένη πυρή και θείο, ο εστι δεύτερος θάνατος. Και ήλθε πρόσμε, με, εις των επτά αγγέλων των εχόντων τα σεπτά φιάλα, τας, τας γεμούσα των επτά πληγών των εσχάτων. Και ελάλησε με τεμού λέγον, Δεύρο, δείξωση την νύμφην του αρνίου την γυναίκα. Και απίνε γέμεν εν πνεύματι επόρο μέγα και υψηλών. Και έδειξε με την πόλην την μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ. Καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσαν την δόξαν του Θεού. Και ο φωστήρα αυτή, ο λίθο τιμιωτάτο ω λίθο οι άσπιδοι κρυσταλλίζονται, έχουν σαν μέγα και υψηλών. έχουσαν πυλώνα 12 και επί τη πυλώσιν αγγέλου 12 και ονόματα επιγεγραμμένα αέστη των 12 φυλών των Ιών Ισραήλ, από Ανατολή πυλώνε 3, από Βορρά πυλώνε 3, από Νότου πυλώνε 3 και από δυσμών πυλώνες τρεις. Και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους δώδεκα και εν ονόματα των δώδεκα αποστόλων του αρνίου. Και ο λαλόν με τεμού είχε κάλαμον χρυσούν ή να μετρήσει την πόλην και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλης τετράγωνος κείται και το μήκος αυτής το σούτον εστί όσον και το πλάτος. Και εμέτρησε την πόλην το καλάμο, επί σταδίων χιλιάδων, το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί και μέτρησε το τείχος αυτής εκατόν τεσσαράκοντατεσάρων πηχών μέτρων ανθρώπου ο εστίν Αγγέλου. Και είναι η ενδόμησης του τείχους αυτής Ιάσπης και η πόλης χρυσίων καθαρών, ο μία ή άλλο καθαρό, και η θεμέλη του τείχου της πόλεως παντή λίθο τιμίο και κοσμημένη. Ο θεμέλιος ο πρώτος Ιάσπης. Ο δεύτερος Σάπφυρος. Ο τρίτος Χαλκιδόν. Ο τέταρτος Σμάραγδο. Ο πέμπτος Σαρδόνιξ. Ο έκτος Σάρδιος. Ο έβδομο Χρυσόλιθος. Ο όγδος Βύριλος. Ο ένατος Τοπάζιον. Ο δέκατος Χρυσόπρασος. Ο ενδέκατος Ιάκυνθος. Ο δωδέκατος Αμέθιστος. Και οι δώδεκα πυλώνες, δώδεκα μαργαρίτε. Αναείς έκαστος των πυλώνων, ειν εξ ενός μαργαρίτου. Και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών, ως ίαλος διαφανής. Και ναών ουκίδων εν αυτή. Ο γαρκύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ναός αυτής εστί και το αρνίον. Και η πόλη ου χρίαν έχει του ηλίου, ουδέ της Ελλήνης. Η να είναι ναυτή. Η γαρδόξα του Θεού εφώτισε ναυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων εν το φωτί αυτής περιπατήσουσι. Και η βασιλής της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής, ου μη κλειστός ημέρας, νίξ γάρ ουκέστε εκεί. Και ίσους την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν. Και ου μη εισέλθει αυτήν παν κινούν και πιούν βδέλιγμα και ψεύδος. Ή μη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου.